παλιοχωρκών, δεν μ' αφήνει να περάσω. Την Κυριακή το πρωί έκανα μου ζημιά 650 ευρώ στο αυτοκίνητο μου. Θέλω να πω ότι έχει παράνομα υποστατικά μες στο παλιοχωρκό, παλιά κακοπετριά, που φορεί 4 άτομα και βάλουν 25. Πού είναι να πάει η καταστάσεις, δεν μας έννοιουν. Με να κοιμηθούμε, χτυπούμε στις πόρτες, φωτοβολίδες, πάστα κεραμίσια, σε περίπτωση πυρκαγιάς, να κρούσουν όλοι μες στο παλιά κακοπετριά. Και θέλω να δω τι μπορεί να γίνει για να έχουμε μια ασφάλεια. Χρειάστηκε και σας έσπασαν το αυτοκίνητο. Ναι. Έχετε προβεί σε καταγγελία στην αστυνομία. Ναι. Και στην αστυνομία και όλα. Και τι σας είπαν. Τίποτε ακόμα. Έγραψαν κατάθεση η αστυνομία και να μας ειδοποιήσουν. Και αυτό γίνεται συχνά. Είναι συχνό φαινόμενο. Κάθε Σαββατοκυριακό όποτε έρχονται πάνω. 4-5 μήνες. Τι περιμένετε από την αστυνομία να κάνει, διότι πόσους αστυνομικούς να στείλει, τι η περιμένετε και τι μας ζητάτε. Θέλει, εν έχουμε ασφάλεια και η αστυνομία κάνει ό,τι μπορεί, ναι. Αλλά πιο ατομένου. Θέλετε ενίσχυση, περισσότερους αστυνομικούς. Ναι, ήρθε η μάθη το Σαββατοκυριακό πάνω, η οποία σαν τη μάθη ήρθε. Mm-hmm. Και το αυτοκίνητο μου φίλου πάλι εκτύπησαν το, πιο αυτοκίνητα και αν το δικό μου 3. Και του έστειες ζημιές, πώς είναι να μας το σκερώσει μας. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ κύριε Ιωάννου. Και εγώ σας ευχαριστώ. Θα τα πούμε μετά και με τους οργανωμένους μαθητές.